Επερώτηση κατέθεσε η Περιφερειακή Παράταξη Κοινό των Υπηρωτών για την παροχή δωρεάν σύντησης καταλήμματος διαμονής και χρηματικού επιδόματος υπέρ επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε άγονες και προβληματικές περιοχές. Την εισήγηση έκανε η κυρία Παναγιώτα Αγγέλη, Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης, τονίζοντας ότι και στο παρελθόν είχαν ενημερώσει αναφορικά με το μικρό ενδιαφέρον γιατρών να καλύψουν παραδείγματος χάρη τις ανάγκες στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Η κυρία Αγγέλη, που είναι και γιατρός, επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των επικουρικών γιατρών. Ο Περιφερειάρχης πάντως από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα από πλευρά της περιφέρειας, ενώ τόνισε ότι αν μπουν σε αυτή τη λογική, τότε θα πρέπει να καλύψουν ανάλογα αιτήματα και ανάλογες ανάγκες για πολλούς άλλους επαγγελματικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα. Κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη δεν είναι εφικτό να γίνει. Θυμάσαι με έγγραφο ότι στο Μάρτιο σας ενημέρωσε για το μειωμένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από ιατρούς κρίσιμων ειδικοτήτων για πρόσληψή του στο νοσοκομείο Φιλιατών, το οποίο εδρεύει σε άγωνη και προβληματική περιοχή τύπου Α. Επίσης, σας ενημέρωσε για τη δυνατότητα που έχουν οι ΟΤΑ, περιφέρειες και Δήμοι, βάσει του νόμου 4368, κάθετος 16, άρθρο 43, παράγραφος 5, για την παροχή δωρεάν σύντησης και στέγασης ή και χρηματικού επιδόματος υπέρ επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε περιοχές με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Με την απάντησή σας, μας ενημερώσατε ότι η περιοχή των Φιλιατών δεν εμπίπτει στην εφαρμογή του νόμου, ότι μόνο οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν επιδόματα τέτοιου τύπου και ότι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό της περιφέρειας κωδικός χορήγησής τους. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, εμείς επανατοποθετηθήκαμε καρτό στο Μάιο, αναφέροντας ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 131 του 87, το νοσοκομείο Φιλιατών εδρεύει σε άγωνη και προβληματική περιοχή, ότι τόσο οι νησιωτικές, Ιωνίων Νήσιων, Βορείου Αιγαίου, αλλά και οι υπηρετικές περιφέρειες της χώρας παρέχουν χρηματικά επιδόματα με βάση το συγκεκριμένο νόμο. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επιδοτεί τους επικουρικούς γιατρούς του νοσοκομείου Φλόρινας και Ιστεριάς Ελλάδας του νοσοκομείου Καρπενησίου και ότι ο κωδικός χορήγησης μπορεί να διευθετηθεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι εξής παρατηρήσεις: ότι τα επαρχιακά νοσοκομεία είναι σε καθημερινή ενεργό εφημερία, η θητεία των ιατρών σε αυτά είναι συνήθως βραχυχρόνια γιατί το χρησιμοποιούν σαν ένα μεταβατικό στάδιο για την επαγγελματική τους εξέλιξη, οι επίσημες ιατρικές ειδικότητες εμφανίζουν κατά περιόδους πολυετής ελλείψης με επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών αλλά και των ιατρών λόγω υπερεφημέρευσης, μετακινήσεις από σπάσεις προσωπικού επιδεινώνουν το πρόβλημα και φυσικά μια ισχυρή πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια περίθαλψη προκαλεί αποσυμφόρηση της τριτοβάθμιας σε σημαντικό βαθμό. Η παράταξή μας ανακοίνωσε το θέμα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ Έγκαιρα και μάλιστα πρόθεσε έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου κατά την οποία τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Υπήρου και ιδιαίτερα αυτά που εδραίουν σε τουριστικές περιοχές όπως είναι της Πρέβεζας και της Πάργας. Σε άτομα χρήματα αλλά σε όλους τους εξοπλισμούς και την περίοδο του COVID με διάφορα συστήματα παντού. Όμως δεν μπορεί αυτά να γίνεται εσαΐ. Πρώτον, απάντηση έχω να σας δώσω την εξής. Στο άρθρο 43 του νόμου 4368 του 16, κίνητρα για άγονες νησιώτικες περιοχές, άγωνο ιατρείο, εκ του οποίου συνάγεται ότι η θεσμοθέτησή του έγινε για την αντιμετώπιση προβλημάτων των συγκεκριμένων περιοχών, δηλαδή των νησιωτικών. Πέραν αυτού, δυνατότητες για παροχή στέγης και σύντησης και μέσω προγραμμάτων έχουν η πρωτοβάθμια ΟΤΑ, όπως σημαίνει σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, με δεδομένο ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητά της το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν υπάρχει κωδικός χορήγησης επιδομάτων σύντησης, στέγασης ή καταβολής ενοικίων. Η παράταξη κοινό των υπηρωτών επαναφέρει το θέμα και μάλιστα σε μια περίοδο που το Υπουργείο Υγείας, όπως μας είπατε, ετοιμάζεται να δώσει περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς για να μπορέσουν να παραμείνουν στα νησά. Το πρόβλημα βέβαια στους Φιλιάτες δεν είναι η στέγη. Η στέγη είναι φτηνή εκεί, ούτε τα ακριβά ενίκια, όπως συμβαίνει με τα νησά με μεγάλο αριθμό στον τουρισμό. Ωστόσο η περιφέρεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτεία και κυρίως δεν μπορεί να μετατραπεί σε επιδοματικό φορέα.
δεν ισχύσει το μέτρο για τους γιατρούς αύριο το ίδιο, αν δεν ισχύσει αυτό το μέτρο για τους γιατρούς αύριο με το δίκιο τους, θα θέλουν οι νοσηλευτές και μετά οι εκπαιδευτικοί και σύρε λιβέντες στον χώρο. Δεν μπαίνουμε σε αυτό το γαϊτανάκι, δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, κοιτάμε τα θέματα που άφονται των αρμοδιοτήτων μας.